Για το υπόλοιπο τη ημέρα τη Μεγάλη Τετάρτη, σήμερα να πούμε ότι ο καιρό θα παραμείνει ζεστό και ευρώ, αλλά παρόλα αυτά μουντό. Και μουντό για δύο πράγματα. Διότι πράγει η αριή συννεφιά λόγω ενό ασθενού βαρομετρικού χαμηλού που υπάρχει στη Λιβύη και με το νοτιοδυτικό ρεύμα δίνει αυτή την αριή συννεφιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η μεταφορά σκόνη, η οποία καλύπτει όχι μόνο την Ελλάδα, φτάνει στα Βαλκάνια, φτάνει μέχρι και την κεντρική Ευρώπη. Ένα επεισόδιο σκόνη που παρατηρείται άνοιξη σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρό. Τώρα, οι θερμοκρασίε είναι αρκετά υψηλέ. Να σα πω ότι χθε, για παράδειγμα, σημειώθηκαν 24 και 25 βαθμοί στη Δυτική Ελλάδα. 25 είχε η Ουγγουμενίτσα, η Ρόδος είχε 24. Η Αθήνα είχε 21 βαθμού. Υψηλέ θερμοκρασίε. Αύριο, λοιπόν, μεγάλη Πέμπτη, θα παραμείνει έτσι ο καιρό, πάλι συνεφιασμένο. Πάλι θα υπάρχει η μεταφορά αυτή τη που θα δίνει αυτόν τον μουντό ουρανό. Παρ' όλα αυτά, από πλευρά βροχών, όπω και σήμερα, δεν φαίνεται κάτι Είναι πολύ ασθενή όχι όμω κάτι σημαντικό. Δεν φαίνεται κάποιο σύστημα που να δώσει βροχέ να χαλάσει την έννοια του καιρού. Απλώ ίσω να μην είναι οπτικά καλό ο καιρό, αλλά δεν είναι όμω και άσημος. Είναι πολύ καλέ οι θερμοκρασίε, ανεβαίνουν και άλλο οι θερμοκρασίε και δίνει αυτή την εικόνα. Σε ό,τι αφορά επειδή είναι και οι μετακινήσει του κόσμου. Τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, τα μποφόρ γενικά δεν θα είναι απαγορευτικά, έτσι ώστε όποιε σκέφτονται να εκδράμουν για το Πάσχα δεν θα έχουν κανένα καιρικό πρόβλημα. Όπω επίση και στην υπηρετική Ελλάδα, επίση οι καιρικέ συνθήκε θα είναι ευνοϊκέ. Αν πάμε και για το, τη μεγάλη Παρασκευή που θα είναι, θα έλεγα, και η θερμότερη ημέρα, θα έχουμε και περισσότερη ηλιοφάνεια συγκριτικά με αυτέ τι ημέρε στην Παρασκευή. Θα ανέβει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία και με τη βοήθεια του ήλιου θα φτάσει στις 27 ίσως και λίγο περισσότερο η μέγιστη θερμοκρασία, πολύ καλό ο καιρό. Άρα λοιπόν και η περιφορά που γίνεται Μεγάλη Παρασκευή σε όλη την Ελλάδα θα γίνει με πάρα πολύ καλό καιρό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα στο Μεγάλο Σάββατο, το οποίο από παλαιότερα το είχα έτσι επισημάνει ότι φοβόμουν λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματι δείχνει να περνάει μια διαταραχή από τα Βαλκάνια, να επηρεάζει προς το απόγευμα ή και αν θέλετε και το βράδυ κάπου στη διάρκεια της Ανάστασης ή λίγο πιο πριν τη Βόρεια Ελλάδα και πιθανόν και την Κεντρική Ελλάδα με παροδική βροχή ή καταιγίδα, δείχνει όμως αυτό να περνάει και έτσι ώστε την Κυριακή να βελτιώνει το καιρό σε όλη την Ελλάδα και έτσι το ψήσιμο του Βελία να γίνει χωρίς στέγαστο. Δείχνουν δηλαδή οι καιρικέ συνθήκε ε, φέτο να είναι ευνοϊκέ, έτσι ώστε ο κόσμο να το ευχαριστηθεί, να γυρίσει, να πάει στα χωριά του, στου συγγενεί του για να του δει. Έτσι λοιπόν συμπερασματικά δείχνει αυτή να περνάει αυτή η μεγάλη εβδομάδα και αν θέλετε να πάω να βγω και δύο λόγια για την Δευτέρα ημέρα του Πάσχα και για την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, επίση δεν δείχνει κάτι αξιόλογο. Οι θερμοκρασίε θα είναι πάρα πολύ καλέ, οι θάλασσε θα είναι πάρα πολύ καλέ, ο κόσμο θα γυρίσει επίση με ιδανικέ καιρικέ συνθήκε και εγώ απλώ από εδώ να ευχηθώ καλή ανάσταση και καλό Πάσχα.